Μπλόκο ακόμα και στο Κολύμπι, σε παραθαλάσσιες περιοχές της Ιτίας, όπως το ΒΑΙ, βάζει ειδική μελέτη Natura, η οποία προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε επιχειρηματίες, φορείς, καθώς και στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Η προωθούμενη μελέτη βάζει φραγμό στη δόμηση, ακόμη και σε ήπιες δραστηριότητες, όπως το σέρφινγκ στο Κουρεμένο, έναν τόπο που έχει συνδέσει παγκοσμίως το όνομά του με το συγκεκριμένο σπορ. Είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πάρα πολύ αυστηρές, θα έλεγα υπερβολικές. Να πω το ακραίο, θα έλεγα ότι ορισμένες περιοχές παραθαλάσσιες που είναι και αγαπημένες περιοχές των κριτικών για παραθερισμό και για κολύμπι, αποκλείονται από την κοινή χρήση. Από κολύμπι. Από κολύμπι. Τόσο... Το ΒΑΙ. Ακριβώς. Κουρεμένος και άλλες περιοχές. Στο χρονικό διάστημα που έπεται θα μπορέσουμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη κοινή εταιρεία, ώστε οι προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη να έρθουν, διότι δημιουργούν ουσιαστικά και σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Συγκεκριμένα, αλλάζουν κατά κάποιο τρόπο οι όροι δόμησης, παρά το ότι υπάρχουν εγκεκριμένα ΣΧΟΑΠ στην περιοχή του Παλαικάστρου από τον προήδημο Ιτάνου και στην περιοχή του Ξερόκαμπου από τον προήδημο Λεύκης. Για υπερβολικούς περιορισμούς έκανε λόγο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, ενώ επιχειρηματίες χαρακτήρισαν ως σταφόπλακα τις εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι να μην χαντακώσει όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Εάν γίνει όλο αυτό το πράγμα, μετά θα μείνουν μόνο οι ψαροταβέρνες που έρχονται από το Ηράκλειο οι άνθρωποι για να τρώνε. Βεβαίως είναι σταφόπλακα. Εννοείται και σας ξαναλέω, δεν είμαστε αντίθετοι στο να προστατευτούν κάποια είδη που λένε εδώ ενδημικά, ξέρω εγώ, και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι, όχι σε όλη την περιοχή του Κουρεμένου, στη Χιώνα, παραδίπλα, στο Μαριδάτι παραπέρα που έχει παραλίες και όλα αυτά. Να τα κάνουν δηλαδή, σε 5-10 σημεία τα οποία εμφανίζουν αυτά τα ενδυμικά είδη, φυτών πιο πολύ από ό,τι γνωρίζω, και τον υπόλοιπο χώρο να τον αφήσουν έτσι κι αλλιώς. Εδώ είναι βεβαρημένη εδώ η περιοχή, έχει το προηγούμενο Natura, έχουν ψηφίσει ΣΧΟΑΠ εδώ, η Δημοτική Αρχή προηγούμενη στον Κουρεμένο. Δηλαδή είναι μια κατάσταση, δεν αφήνουν τον τόπο να πάει μπροστά. Επίσης υπάρχει ένα θέμα με την αξιοποίηση. Την ήπια θα έλεγα αξιοποίηση, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα σε περιοχές που δεν μπορούν να οικοδομηθούν. Και δεν θα έλεγε κανείς να οικοδομηθούν ουρανοξύστες, αλλά να μπορεί να γίνει μια αξιοποίηση τουριστική ή βιοτεχνική για όποια χρήση ήπιας μορφής ανάπτυξης στις περιοχές αποκλείονται. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να αλλάξουμε τη ζωνοποίηση, να βοηθήσουμε δηλαδή οι ζώνες που περιορίζουν αυτές τις δραστηριότητες να μειωθούν. Για αδικίες σε βάρος των αναπτυξιακών προοπτικών τουριστικών περιοχών έκανε λόγο ο Δήμαρχος Ιτίας. Τα συγκεκριμένα παράδοξα προσπαθούμε να τα αλλάξουμε, διότι θεωρούμε ότι, όπως σας είπα, δεν γίνεται να δημιουργούμε τέτοια δεδομένα και να μπαίνουμε καν στη διαδικασία να τα συζητάμε, διότι είναι κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμα, έτσι, είναι άδικο και κατάφορα επιζήμιο για την περιοχή της συγκεκριμένη. Στόχος της περιφέρειας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι να υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την περιοχή της Ιτίας και προς την κατεύθυνση αυτή πρόκειται να καταθέσουν τεκμηριωμένη πρόταση η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου. Αντιδράσεις καταγράφονται και στο κτηνοτροφικό κλάδο. Δεν μπορεί να λες ότι κάνω μία μελέτη προστασία των περιοχών αυτών για να προστατεύσει τις περιοχές και παράλληλα να αναφέρεται στη μελέτη αυτή ότι επιτρέπεται η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλω να πιστεύω ότι οι αιρετοί μας θα βγουν μπροστά πριν από μας να αποφασίσουμε σε επίπεδο Κρήτης τι ανάπτυξη θέλουμε. Δεν θα πάρει αυτός αποφάσεις για μένα, θα πάρω εγώ. Με τα αιρετά μου όργανα, με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχό μου. Αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, δήλωσε ο Βασίλης Μπόκος, ο οποίος περιέγραψε τις κόκκινες γραμμές καθώς και τις ενστάσεις τους σε ό,τι αφορά την εκπεριτροπής βόσκησης στον Ψιλορίτη. Περιτροπής βόσκησης, επειδή δεν υπάρχουν απέραντες εκτάσεις, να λες ότι έχω 2.000 στρέμματα και θα τα έχω τη μισή, το μισό χρονικό όριο, ας πούμε, θα είναι στο ένα φράμα και το άλλο μισό στο άλλο. Δεν γίνεται αυτό. Ή θα πρέπει να τα βάλω μέσα, να τα ταΐζω και δεν μπορώ με τα κόστη που έχει σήμερα η ζωοτροφή να το κάνω αυτό το πράγμα.